Στην τόνωση της αγοράς ελπίζουν οι έμποροι με τις χειμερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν χθες Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Χθες ήταν τα αποτελέσματα τα πρώτα πολύ ενθαρρυντικά. Ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, είχε αρκετό κόσμο χθες, αρκετές σακούλες στα χέρια των καταναλωτών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό που έγινε χθες και νομίζω γίνεται και σήμερα από αυτές τις λίγες ώρες που είδα την αγορά και σήμερα υπάρχει αρκετή κινητικότητα. Ο κόσμος το περίμενε προφανώς. Αυτοί που δεν μπορούσαν οι καταναλωτές να αποκτήσουν τα προϊόντα τις γιορτές, γιατί ήταν πολύ πεσμένη κίνηση των καταστημάτων όλη την ορταστική περίοδο, ήταν πολύ θετικοί στο να βγουν χθες. Ήταν και Δευτέρα, χθες, σήμερα, πάντα Δευτέρα. Υπάρχει μια αυξημένη κίνηση λόγω του Σαββατοκύριακου που περνάει. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης. Καλά πήγε, μπορούσε να πάει ακόμη καλύτερα. Είπαμε, ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος λόγω των εξελίξεων. Περιμένει το τι θα γίνει μετά τις εκλογές και νομίζω ότι λίγο επηρεάζει το καταναλωτικό κοινό. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια κίνηση σαν τις ημέρες εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών επισημαίνει πως οι καταναλωτές πρέπει να κάνουν επισταμένη σύγκριση των τιμών και της ποιότητας, ιδιαίτερα πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, για να διαπιστώνουν εάν από την έναρξή τους εμπεριέχουν έκπτωση. Όσο και τα ποσοστά, είναι πάρα πολύ καλές οι εκπτώσεις, διότι υπάρχει και επάρκεια προϊόντων. Επειδή δεν είχε και πάρα πολύ δουλειά στην περίοδο των γιορτών, εγώ νομίζω ότι έχει επάρκεια προϊόντων σε όλα τα μαγαζιά και μπορεί να καταληφθεί ο καταναλωτής και να προτιμήσει τη σεραϊκή αγορά. Επομένως, εκπτώσεις για όλα τα βαλάντια, έτσι. Ναι, έχει για όλα τα βαλάντια, έχει και σε φθηνότερα ρούχα, έχει και σε, εγώ θα μιλήσω για το δικό μου τον τομέα, για τα ρούχα, έχει εκπτώσεις μεγάλες. Είναι και πραγματικές. Εγώ τονίζω πάντα και λέω ότι όταν κάποιος ψωνίζει, να βλέπει την αρχική τιμή. Να υπάρχει πάνω στο ρούχο η αρχική τιμή, ώστε να μπορεί να καταλάβει το ποσοστό της έκπτωσης ποιο είναι, όταν αυτό που αναγράφεται δηλαδή στις βιτρίνες των καταστημάτων, και να μπορεί να κάνει και μόνος του την έκπτωση η οποία θα είναι πραγματική. Εμείς σαν εμπορικό σύλλογο, στα τόσα χρόνια που είμαι στον εμπορικό σύλλογο, στο ΔΣ, δεν έχουμε παράπονο ούτε καταγγελίες γι' αυτό το ότι παραπλανούνται οι πελάτες, επειδή είναι και μικρό το μέρος, ο κόσμος ξέρει τα ρούχα καλύτερα και από εμάς. Τα έχει δει και πριν τις εκπτώσεις, οπότε το να αλλάξεις τη μέση, να παραπλανείς τον πελάτη, νομίζω ότι δεν γίνεται στην πόλη μας.